Παρακολουθώντας και τη συζήτηση, ένα σχόλιο που θα ήθελα καταρχήν να κάνω είναι ότι είναι εύκολο να συμφωνούμε στις διαπιστώσεις. Αρκεί να μην είναι ευχολόγια. Τις οποίες πολλές φορές μας υπενθυμίζει η σκληρή πραγματικότητα, η οποία είναι πιο σκληρή ακόμα και από τα γεγονότα που μπορεί να παίρνουν καμιά φορά δημοσιότητα. Γιατί άμα πάμε στο επίπεδο του κόσμου κάτω και δούμε, θα δούμε καθημερινά τέτοιου είδους προβλήματα σαν αυτά που οδήγησαν σε αυτά τα τραγικά, κατά τη γνώμη μας, εγκλήματα, τους θανάτους δηλαδή. Οι δύο λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στη συζήτηση νομίζω είναι η λέξη κέρδος και η λέξη κόστος. Δηλαδή ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι δομημένο σε μια λογική ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσδοκάει κάποιος κέρδος από αυτή τη διαδικασία και από την άλλη ότι η υγεία είναι κόστος όταν παρέχεται, παρέχεται από το κράτος. Όταν θεωρείται δηλαδή στον κρατικό προϋπολογισμό κόστος και πρέπει να συρρυκνώνεται αυτό το κόστος, να μειώνεται, γιατί προφανώς μια σειρά χρήματα θα πρέπει να κατευθυνθούν σε άλλες κατευθύνσεις και όχι στις κατευθύνσεις ικανοποίησης των εργατικών λαϊκών αναγκών στην υγεία. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες πάνω στην οποία στηρίζεται η πολιτική της υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολιτική εμπορευματοποίησης, δεν είναι ζήτημα αν έχουμε άμεση ή έμεση ιδιωτικοποίηση, έχουμε πολιτική εμπορευματοποίησης. Έχουμε δηλαδή σταδιακά και ενισχυμένα τη μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα, κυρίως όταν παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με κριτήρια εμπορεύματος, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια δηλαδή, όταν παρέχεται και από το δημόσιο τομέα. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις του κινήματος των εργαζομένων στην υγεία, που απαιτούν αυτή τη στιγμή προσλήψεις προσωπικού που δεν υπάρχουν. Όλα τα κόμματα απαιτούν, πάντως λένε για προσλήψεις. Ναι, απαιτούν προσλήψεις με σταθερή δουλειά, όμως με δικαιώματα. Και όχι προσλήψεις. Κοιτάξτε να δείτε, αν πείτε τώρα σε κάποιον ότι θα σε προσλάβω γιατρό με 700 ευρώ, με εφημερίες που θα πρέπει να κάνεις, δεν ξέρω εγώ πόσες εφημερίες, και θα πας ας πούμε σε κάποιο ακριτικό νησί, αυτοακυρώνεται αυτή η πρόσληψη. Δεν θα πάει κανένας. Έτσι. Μα τους επιδοτούν λοιπόν, και δεν πάνε. Έχουν δικαίωμα, έτσι. Πρέπει να έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι να ζουν με βάση τη δουλειά τους. Μάλιστα. Και με βάση τους μισθούς που παίρνουν. Θα πρέπει επίσης να ανοίξει το μεγάλο ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, το αν η υγεία πρέπει να είναι εμπόρευμα. Εμείς θεωρούμε σαν κόμμα ότι πρέπει να σταματήσει κάθε εμπορευματική δράση στον χώρο της υγείας. Αυτό απέδειξε και η πανδημία. Αυτό απέδειξε και η πανδημία, ότι έχεις ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί με κριτήριο το εμπόριο. Έτσι, είτε αυτό, ξαναλέω, λειτουργεί στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα της υγείας που θησαύριζε την περίοδο της πανδημίας και που θησαυρίζει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει ότι είναι δωρεάν, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Οι ασφαλισμένοι τα πληρώνουν αυτά τις εξετάσεις. Τις εξετάσεις που θα κάνεις, ας πούμε, αύριο σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, τις πληρώνεις εσύ μέσω του ασφαλιστικού σου ταμείου. Μέσω του ασφαλιστικού σου φορέα. Δεν είναι τίποτα δωρεάν. Ναι. Όλα πληρώνονται ακριβώς, έτσι. Και λέω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να πάψει να υπάρχει. Κατερίνα, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι αυτά τα δύο στοιχεία που είπα και πιο πριν σε σχέση με το θέμα της υγείας, η λογική του κέρδους και η λογική του κόστους, δηλαδή το κόστος ως υγεία που παρέχεται προς τους εργαζόμενους, είναι οι δύο πυλώνες πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η πολιτική που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χτίστηκε κομμάτι το κομμάτι αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και που οδηγεί, αν θέλετε, και σε αυτή τη λογική που εκφράστηκε και με τις συγκεκριμένες δηλώσεις του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν, αλλά όμως είναι ο πυρήνας μιας ευρύτερης λογικής. Θέλω να θυμίσω. Τα πεπραγμένα είναι ο καλύτερος οδηγός. Τα πεπραγμένα είναι ο οδηγός που οδηγεί. Τα πεπραγμένα δείχνουν λοιπόν ότι έχει ενισχυθεί όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια. Στη λογική που λέει
ότι πρέπει να μετράμε τις ασθένειες, πρέπει να μετράμε τον ασθενή με τη λογική του κόστους ωφέλους. Να σας πω ένα παράδειγμα που δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Τα λεγόμενα DRG στην υγεία. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι τα συστήματα ουσιαστικά με τα οποία κοστολογείται η θεραπεία. Μάλιστα. Στο δημόσιο νοσοκομείο, όχι στο ιδιωτικό, καθιερώθηκαν με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Μάλλον με νόμο του 2014 που ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε σε εφαρμογή. Η πρώτη ΑΕΜΗ, η ανώνυμη εταιρεία μονάδος υγείας, καθιερώθηκε. Είναι το περίφημο που είπε και ο κύριος πιο πριν, της Σαντορίνης, νοσοκομείο. Και έχουμε βέβαια εμείς και την εμπειρία, επειδή τυχαίνομαι και στο Μενίδη, της ΑΕΜΗ του Ολυμπιακού Χωριού. Του Ολυμπιακού Χωριού. Λοιπόν, που αυτό είναι ουσιαστικά δημόσια δομή, η οποία λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτή η λογική σε άλλες χώρες όπως τον Καναδά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι είναι. Αλλά δεν ανήκει στο ΕΣΥ. Δεν είναι στο σκληρό περίοδο του ΕΣΥ. Επειδή σας λέω, το έχω χειριστεί όλο το καταστατικό γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Έτσι είναι. Και μπορείτε να δείτε, να ρωτήσετε και τους εργαζόμενους που κατοικούν στο Ολυμπιακό χωριό και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά έχετε δίκιο ότι για το κόστος που έχουν. Είναι ακριβώς το ίδιο νομικό για το πλαίσιο. Κόστος που επιβαρύνονται για κάθε τέτοια υπηρεσία. Μια τέτοια λογική που μετράει ουσιαστικά την θεραπεία και την ασθένεια με τη λογική του κόστους είναι μια λογική που έχει οδηγήσει, για παράδειγμα, στον Καναδά να πραγματοποιούνται 10.000 ευθανασίες το χρόνο ασθενών οι οποίοι βρίσκονται σε στάδια τελικά μια σειρά ασθενειών και στις οποίους το σύστημα εκτιμάει ότι δεν συμφέρει το σύστημα υγείας η θεραπεία τους ή η συντηρητική αγωγή. Ότι δεν το αποφασίζει 10.000... ο ασθενής, ότι το αποφασίζει προσωπική επιλογή, αλλά με τη σύσταση του γιατρού και του ίδιου του συστήματος. Πάντως είναι δημόσιο το σύστημα του Καναδά. Βέβαια, αυτό θέλω να πω. Αυτό ακριβώς λέω. Είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Είναι και 59 σε 10 δευτερόλεπτα. Σε 10 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσω. Εγώ μια τοποθέτηση έκανα. Ενώ οι άλλοι έκαναν όλοι. Αργήσατε και να έρθετε. Η λογική λοιπόν που εμείς λέμε ότι εκφράζει αυτό που λέμε κοινό πρόγραμμα. Μάλιστα. Κοινό πρόγραμμα είναι αυτή που πρέπει να βρεθεί απέναντι ο λαός στο επόμενο διάστημα και με την ψήφο του και με τη στάση του, με τη λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση που πρέπει να εκφραστεί και την επόμενη μέρα των εκλογών.